Εκ μέρους της Ανατολικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε όλους και κάθε έναν από εσάς στη σημερινή εκδήλωση με θέμα ψηφιακή δημοκρατία, συμμετοχή, αξιοπιστία, οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να ομολογήσω πως στέκοντας αυτό το βήμα σε αυτή την αίθουσα που διδύμισαν οι πιο μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες αυτής της χώρας, νιώθω δέος. Ας με συγχωρέσουν για αυτή τη στιγμή, θα μείνω πάνω πολύ λίγο χρόνο εδώ. Η σύγκληση των τεχνολογιών της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας έχει φέρει σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Με αποτέλεσμα να αποτελείς ως κοινοτυπία η δήλωση που ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας. Η πολιτική βρίσκεται κατεξοχή στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης, μια και συχνότερα γίνεται λόγος για ηλεκτρονικές πληροφορίες, ψηφιακά δίκτυα, διαδικτυακές κοινότητες και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πώς επηρεάζουν οι νέες εξελίξεις τεχνολογίας στην υγεία του δημοκρατικού πολιτεύματος, σε ποιο βαθμό συμβάλλει στην ενδεχόμενη αλλαγή της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών και της συμμετοχής τους. Μπορεί το διαδίκτυο να αποτελέσει εργαλείο θεραπείας κρατικών δυσλειτουργιών. Μπορούν οι νέες τεχνολογίες να αποτελέσουν όχημα εξόδου της χώρας από την οικονομική και εξαιρετική κρίση των τελευταίων ετών. Ελπίζω πραγματικά πως στη διάρκεια αυτής της ημέρας να μπορέσουμε να δώσουμε αξιόπιστες απαντήσεις σε αυτά και σε πολλά άλλα πολύπλοκα ερωτήματα των καιρών μας. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Μάγκο Βενιζέλο, που με την ομιλία του θα ανοίξει τις εργασίες αυτής της μερίδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τον κ. Γιάννη Τραγκάκη, τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δημήτρη Κούρκουλα, να χαιρετήσω επίσης τη συμμετοχή του κ. Σιμιών και Νίκοδου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Google, τον κ. Κοροκοτσάκη, τον κ. William Έτσιξον για την αμέριστη συμπαράσταση αυτής της εκδήλωσης. Θερμές ευχαριστίες και στην εταιρεία Win για την υποστήριξή τους. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να κοδηθούμε στο βήμα του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, τον κ. Βάγκο Βενιζέλο, αναμφίβολα μια από τις πιο αξιόλογες προσωπικότητες πολιτικές αυτές τις ημέρες αυτού του καιρό. Κύριε Πρόεδρε.